Κατά τη διάρκεια των ημερών ανάπτυξης, οι επενδύσεις αμοιβαίων κεφαλαίων που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήριο χρυσού δεν ήταν και τόσο δημοφιλείς σε πολλά χαρτοφυλάκια. Όμως, χάρη στην πρόσφατη αβεβαιότητα της αγοράς, τα πολύτιμα μέταλλα έχουν πάρει πίσω τη λάμψη τους, καθώς οι επενδυτές αναζητούν ασφαλή καταφύγια εν μέσω της αστάθειας. Ένας από τους μεγαλύτερους μοχλούς τον τελευταίο καιρό είναι φυσικά ο πληθωρισμός. Ιστορικά, ο χρυσός ήταν ένα καταφύγιο για πολλούς για να αποφύγουν τη μείωση της αγοραστικής δύναμης που βλέπουμε στο νομίσμα, όπως είναι το δολάριο ή το ευρώ, και ανταυτού να βρουν ένα εμπόρευμα που να έχει αξία. Παράλληλα τώρα με τον πληθωρισμό, είναι και ο κίνδυνος αύξησης των επιτοκίων, τον οποίο χρησιμοποιεί η Ομοσπονδιακή Τράπεζα για την καταπολέμηση της αύξησης των τιμών. Λαμβάνοντας τώρα υπόψη τον αριθμό των αυξήσεων των επιτοκίων, καθώς και πόσο καιρό έχει περάσει από τότε που είδαμε σταθερές και σημαντικές κινήσεις όπως αυτή από τις κεντρικές τράπεζες, ορισμένοι πιστεύουν ότι η παγκόσμια οικονομία αντιμετωπίζει σοβαρούς κινδύνους, καθώς οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις προσαρμόζονται. Σε ένα τέτοιο τώρα περιβάλλον, εκτός κινδύνου και καλά, δεν είναι τα μέτρητα που είναι ο βασιλιάς, αλλά ο χρυσός. Και δεδομένης της υψηλότερης μεταβλητότητας του χρυσού, δεν χρειαζόμαστε μεγάλη κατανομή. Εάν θέλετε τώρα να επενδύσετε σε χρυσό εν μέσω αυξανόμενου πληθωρισμού και αύξησης των επιτοκίων, σήμερα στους επενδυτές παγκόσμιας κλίμακας, ένα ενημερωτικό και εκπαιδευτικό κανάλι, στο οποίο μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και μια εγγραφή, θα πούμε κάποια ταμεία που μπορεί κάποιος να επενδύσει. Και θα ξεκινήσουμε με το μεγαλύτερο ETF χρυσού, το SPDR Gold Shares. Είναι το μεγαλύτερο διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο χρυσού, με μεγάλο περιθώριο. Ο καλύτερος τρόπος για επενδυτές που θέλουν να παίξουν το πολύτιμο αυτό μέταλλο. Διαθέτει περιουσιακά στοιχεία υποδιαχείριση περίπου 56 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σχεδόν διπλάσιο από το επόμενο πλησιέστερο ETF χρυσού, και κατά μέσο όρο διαπραγματεύονται περίπου 6 εκατομμύρια μετοχές καθημερινά. Δεν είναι η φθηνότερη επιλογή εκεί έξω, με βάση τα αιτήσια έξοδα, αλλά είναι μία από τις πιο ρευστοποιημένες και καθιερωμένες επιλογές. Και καθώς τώρα το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει συγκριθεί με φυσικό χρυσό, μπορείτε να παίξετε απευθείας στις τιμές των χρυσών μέσω αυτού του ETF. Το αμοιβαίο αυτό κεφάλαιο χρεώνει 0,4% σε αιτήσια έξοδα ή 40 δολάρια ανά 10.000 δολάρια που επενδύονται. Το φθηνότερο ETF χρυσού είναι το SPDR Gold Mini Shares Trust, με περίπου 5,9 δισεκατομμύρια δολάρια υποδιαχείριση. Αυτό το αδελφικό ταμείο που προσφέρεται από το SPDR δεν είναι τόσο μεγάλο, αλλά προσφέρει σημαντικά μικρότερο ποσοστό έξοδων, μόλις 0,1% ετησίως, σε σύγκριση με το τετραπλάσιο του προηγούμενου ταμείου που αναφέραμε. Ως πρόσθετο μπόνους για επενδυτές μικρού χρόνου, διαπραγματεύεται με περίπου 38 δολάρια αναμετοχή από τις 10 Αυγούστου, που σημαίνει ότι δεν χρειάζεστε χιλιάδες ή ακόμα και εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για να αποκτήσετε έκθεση στο φυσικό χρυσό. Η ομορφιά των ETF είναι ότι μπορείτε να αγοράσετε μόνο μια μετοχή για να επενδύσετε στρατηγικά σε χρυσό. Το να είσαι τώρα η μεγαλύτερη ή η πιο προσιτή επιλογή έχει φυσικά τα πλεονεκτήματά της όταν πρόκειται για ETF πολύτιμων μετάλλων. Αλλά όπως συμβαίνει με όλες τις επενδύσεις, μερικές φορές οι πιο δημοφιλείς επιλογές δεν είναι οι κατάλληλες για το προσωπικό σας χαρτοφυλάκιο ή τους στρατηγικούς σας στόχους. Πάμε να δούμε τώρα 5 χρυσά ETF που μπορεί να ταιριάζουν καλύτερα ανάλογα με το τι προσπαθείτε να επιτύχετε. Και ξεκινάμε με το eShares Gold Trust. Είναι το χρυσό ταμείο επιλογής της Aspiriant. Παρέχει βολική και οικονομικά αποδοτική έκθεση στο φυσικό χρυσό. Όπως έχουμε πει, αυτό το ETF κοστίζει λίγο περισσότερο από το GLDM, αλλά λιγότερο από το GLT, στο 0,25% και επί του παρόντος διαπραγματεύεται για την χαμηλότερη τιμή μετοχής και των 3 στα 36 δολάρια περίπου. Διαθέτει επίσης 27 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία και με μέσο όγκο συναλλαγών να είναι περίπου στα 3,9 εκατομμύρια μετοχές, το καθιστά μια πολύ καλή επιλογή. Επόμενο. Van Eck Merck Gold Trust. Αυτό τώρα το αμοιβαίο κεφάλαιο 720 εκατομμύρων δολαρίων οδηγεί τον φυσικό χρυσό σε άλλο επίπεδο, επιτρέποντας τους επενδυτές να εξαργυρώσουν τα κεφάλαιά τους και στη συνέχεια να παραδώσουν φυσικό χρυσό με βάση το ποσό που έχουν σε αυτό το ETF. Το ελάχιστο μέγεθος αποστολής είναι μια ουγγιά και υπάρχουν χρεώσεις για την ανταλλαγή μετοχών με φυσικό χρυσό. Αλλά η επιλογή για φυσική παράδοση, εάν και όταν θέλετε, κάνει αυτό το ταμείο ελκυστικό για ορισμένους. Επόμενο, Van Eck Gold Miners ETF.
Αυτό το fund λοιπόν μπαίνει στη λίστα με αυτή την επιλογή που εστιάζει στις μετοχές. Αν και δεν συνδέεται άμεσα με χρυσό, επιτρέπει στους επενδυτές να έχουν διαφοροποιημένη έκθεση σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρείες εξόρυξης χρυσού που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Αποτελείται από 51 ανθρακορυχεία συμπεριλαμβανομένων των Newmont Corporation και Barrick Gold Corporation. Goldman Sachs Physical Gold ETF. Αυτό είναι μια άλλη οικονομικά αποδοτική επιλογή για επενδυτές χρυσού που θέλουν ένα ETF που υποστηρίζεται από φυσικό χρυσό. Με αναλογία εξόδων 0,18% διαπραγματεύεται με λιγότερο από 20 δολάρια αναμετοχή. Αυτό το ETF είναι το μικρότερο αμοιβαίο κεφάλαιο αυτής της λίστας, με μόνο 612 εκατομμύρια δολάρια σε ενεργητικό και σχετικά μικρό μέσο όγκο συναλλαγών, περίπου 1,1 εκατομμύρια μετοχές. Και το τελευταίο είναι το ABRDN Physical Precious Metals Basket Shares ETF. Εάν τώρα θέλετε, όπως είπαμε, διαφοροποίηση, αλλά σκέφτεστε πολλά πολύτιμα μέταλλα αντί για πολλούς ανθρακορύχους χρυσού, σκέφτεστε αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο με ένα αστραφτερό δείκτη που προσφέρει στους επενδυτές άμεσο μερίδιο σε φυσικό χρυσό, ασίμι, παλάδιο και πλατίνα. Ο χρυσός αποτελεί περίπου το 60% της αξίας του χαρτοφυλακίου και το ασίμι περίπου το 27%. Επομένως, εξακολουθεί να είναι προκατηλημένο όλο αυτό προς τα πιο δημοφιλή σκληρά περιουσιακά στοιχεία. Ωστόσο, εάν είστε σοβαροί σχετικά με την ελκυστικότητα της επένδυσης σε εμπορεύματα, αυτό το ταμείο μπορεί να σας εξοικονομήσει το κόστος και την πολυπλοκότητα της ατομικής αγοράς αυτών των μετάλλων. Απλώς έχετε υπόψη σας τον μικρό όγκο συναλλαγών, περίπου δηλαδή 38.000 κατά μέσο όρο, που θα μπορούσε να κάνει πιο δύσκολη την είσοδο και την έξοδο από αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού μας βίντεο και μιλήσαμε για κάποια από τα καλύτερα ETF χρυσού για αυξανόμενα επιτόκια για το υπόλοιπο του 2023. Να είστε καλά, τα λέμε σύντομα.